Για όσους δεν μας γνωρίζουν, η Space Ελλάς ξεκίνησε από κάποια στελέχη από το χώρο της ναυτιλίας πριν 30 χρόνια, όπου η εταιρεία δυστυχώς έκλεισε από την ραδιοναυτική και κατόπιν δόθηκε ευκαιρία σε αυτούς τους μετόχους που ξεκινήσανε μια νέα δραστηριότητα να φτιάξουν ένα όμιλο 30 χρόνια μετά στο χώρο, πολύ δυνατό, στο χώρο του System Integration. Αυτό τι είναι? Ελπίζω να έχουν πληρωθεί τα license, έτσι. Πολύ δυνατό στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας, με πάνω από 200 στελέχη, εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών και με παρουσία τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στο διεθνή χώρο. Η εταιρεία μας έχει αυτή τη στιγμή θυγατρικές στην Ελλάδα, στη Μάλτα, στην Κύπρο και στη Σερβία και στη Ρουμανία. Και βεβαίως εξυπηρετούμε πελάτες οι οποίοι έχουν μεγάλη διασπορά. Αυτό. Μπορώ να έχω την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ωραία. Πελάτες που έχουν μεγάλη διασπορά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Στηριζόμαστε πάρα πολύ σε μια πολύ δυνατή ομάδα στο R&D, όπου είναι μηχανικοί που βλέπουν το μέλλον, τι έρχεται, προσπαθούν να προετοιμάσουν την εταιρεία σε αυτό που έρχεται και κυρίως να το προσαρμόσουν στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ δυνατό και είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να εξυπηρετούμε όλο το εύρος της ελληνικής αγοράς, κυρίως τους μεγάλους πελάτες. Περιλαμβάνει και ναυτιλιακές, τον τραπεζικό χώρο, τηλεπικοινωνιακούς φορείς και φορείς του δημοσίου. Στον χώρο της ναυτιλίας θα πω πολύ γρήγορα ότι έχουμε κάνει έργα σημαντικά, τον εξυγχρονισμό του συντονισμού έρευνας και διάσωσης, κάποιες εφαρμογές για δορυφορικά συστήματα και στον χώρο της ασφάλειας, επίσης στο σύστημα fiction, στην κρουαζιέρα κλπ. Το σημαντικό σήμερα που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι τι έρχεται, τι μπορούμε να κάνουμε. Η ναυτιλία, επειδή είναι ένας διεθνής χώρος και έχει πολύ σημαντικούς δεσμούς με την Ελλάδα, ξεκινάει από εδώ, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθεί και τα trends αυτή τη στιγμή, τις τάσεις στη διεθνή και στην παγκόσμια αγορά. Αυτή τη στιγμή, επιγραμματικά, για όσους δεν είναι πολύ γνώστες στις τεχνολογίες ή κυρίως στις ορολογίες, γιατί πολλές από αυτές τις τεχνολογίες όλοι τις ξέρουμε, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς τις λένε. Θα έλεγα, το Internet of Things είναι κάτι που το λένε πολλοί τεχνολόγοι. Τι σημαίνει? Σημαίνει η δυνατότητα να συνδέονται πολλές συσκευές, είτε αισθητήρες, είτε βρίσκονται σε ένα πλοίο, είτε είναι στη θάλασσα, είναι στεριά, ακόμα και πάνω σε ανθρώπους, τα ρούχα που φοράμε, στο ίντερνετ. Να μπορούν να επικοινωνούν και να δέχονται εντολές. Πολύ μεγάλοι κατασκευαστές δουλεύουν πυρετοδός αυτό και υπάρχουν ήδη έτοιμα συστήματα. Από την άλλη μεριά, τα Big Data Analytics είναι η τεχνολογία του να αναλύεις αυτά τα δεδομένα. Να μπορούν αυτά τα δεδομένα, όταν μαζεύονται, να λένε κάτι σε κάποιον. Ειδικά όταν μιλάμε για εκατομμύρια χρήστες, εκατομμύρια συσκευές, αυτό πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Το να μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα για να βγάλεις αποφάσεις άμεσα, γρήγορα και σαφώς να μπορείς να μειώνεις το κόστος. Το mobility το ξέρετε όλοι πια στην καθημερινή μας ζωή. Κυκλοφορούμε με συσκευές οι οποίες ανά πάσα στιγμή μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε άμεση πρόσβαση στα στοιχεία της εταιρείας μας, σε προσωπικά δεδομένα, πολλές φορές δικά μας στοιχεία για την καθημερινή μας ζωή. Όλα αυτά μαζεύονται σε κάτι που εμείς οι τεχνολόγοι λέμε τα τελευταία χρόνια cloud ή σύννεφο, που δεν είναι τίποτε άλλο από υποδομές κεντρικές που μπορούν να φιλοξενούν servers, storage συστήματα, δηλαδή συστήματα αποθήκευσης και εφαρμογές. Εδώ υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι η κατηγορία του public cloud που λέμε, δηλαδή κοινόχρηστοι πόροι. Και η άλλη κατηγορία του private cloud, αυτό που έχουμε πολλές εταιρείες στις δικές μας εγκαταστάσεις και δεν θέλουμε να αποχωριστούμε πολλές φορές. Αυτό έχει ένα κόστος. Αυτό που υπάρχει σήμερα σαν τάση και μπορούμε πολλές εταιρείες να προσφέρουμε και ειδικά η δικιά μας εταιρεία επενδύει σε αυτό, είναι το λεγόμενο hybrid cloud. Δηλαδή
η δυνατότητα να μπορείς να εκμεταλλεύεσαι κοινόχρηστες υποδομές και τις δικές σου υποδομές ταυτόχρονα. Με έναν ευέλικτο τρόπο, με ένα πιο οικονομικό τρόπο, με έναν τρόπο που μπορεί, κάνοντας ένα βήμα προς το public cloud, στις κοινόχρηστες υποδομές, να μπορείς να κάνεις και πίσω. Γιατί πολλές φορές μερικά τεχνολογικά βήματα στις εταιρείες είναι δύσκολο να πας πίσω. Ένα παράδειγμα, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ανακοινώσω σήμερα και επίσημα για πρώτη φορά τη συνεργασία που έχουμε με τη Microsoft, αυτό το κομμάτι του Microsoft Azure, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια πλατφόρμα cloud, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις, να τρέχεις εφαρμογές, να στέλνεις τα δεδομένα σου σε ένα δίκτυο από 17 διαφορετικά data centers σε όλο τον κόσμο, άρτια εξοπλισμένα, που σου δίνουν διαθεσιμότητα και ταυτόχρονα με τη συνεργασία που έχουμε με την British Telecom για τουλάχιστον 20 χρόνια, να μπορείς από 198 σημεία σε όλο τον κόσμο να μπορείς να συνδέσεις αυτό το cloud. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς μπορούμε, δίνοντας συνολικές λύσεις και έχοντας πλάι εταιρείες κολοσσούς που έχουν επενδύσει, να μην ξανακάνουμε πράγματα ακόμα και στον ελλαδικό χώρο που υπάρχουν έτοιμα. Να μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε με σωστό και ευέλικτο τρόπο. Και βεβαίως το πιο σημαντικό για όλους εμάς, αλλά ιδιαίτερα και για την ναυτιλία, γιατί το άκουσα και προηγουμένως στις ομιλίες, είναι πολλές φορές και το κόστος. Σε τι κόστος? Εδώ υπάρχουν δυνατότητες να χρησιμοποιείς resources με το μήνα, με την ώρα, ανάλογα με την υπολογιστική ισχύ, τα δεδομένα που θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει. Και με ένα τιμολόγιο που μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το να κάνεις διαρκώς επενδύσεις. Εδώ θα μου πείτε, και ποιος είναι ο ρόλος μιας ελληνικής εταιρείας, ποιος είναι ο ρόλος της Space Ελλάς? Ο ρόλος της Space Ελλάς αλλάζει και άλλαξε και το είδαμε. Είναι να μπορείς όλα αυτά τα πράγματα που είναι στημένα σε κάποια σημεία, σε κάποια data centers σε όλο τον κόσμο, να μπορείς να το κάνεις με τέτοιο τρόπο που να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες μιας ελληνικής επιχείρησης. Πολλές φορές να δώσει αυτό τη δυνατότητα να αναπτυχθούν εφαρμογές από ένα χώρο που ξεκινάει από την Ελλάδα και να πάει έξω. Να μπορεί να τρέχει σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον για να εξυπηρετεί και άλλες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ πιστεύω είναι και η μοναδική ευκαιρία για τις ελληνικές εταιρείες που πολλές ήδη το έχουν κάνει και ξέρω και άλλες εταιρείες που ξεκινήσανε παρόμοιο δρόμο σαν και εμάς και είναι σε αυτή τη στιγμή στη θέση να μπορούν να πουλάνε ένα παγκόσμιο προϊόν. Νομίζω ότι η τεχνολογία εδώ δίνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά χρειάζεται προσοχή. Για την ναυτιλία, αυτό εδώ είναι μια εικόνα η οποία προφανώς όλοι την ξέρετε. Το σύγχρονο πλοίο είναι μια σύγχρονη επιχείρηση η οποία αποτελείται από πάρα πολλά υποσυστήματα που τώρα πια ήδη πολλοί από εσάς έχετε πλοία υπερσύγχρονα, μιλάνε μεταξύ τους, στέλνουν δεδομένα, τα αποθηκεύουν έτσι ώστε να μπορείτε εσείς να παίρνετε γρήγορα αποφάσεις. Όλη αυτή η φιλοσοφία μιας διασύνδεσης μπορεί να γίνει με έξυπνο τρόπο και ευέλικτο χρησιμοποιώντας υπάρχουσες υποδομές. Ο άλλος χώρος που πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ναυτιλία και ακούσαμε προηγουμένως την ομιλία του κ. Ανομερίτη για τον ΟΛΠ, τις βασικές υποδομές στον χώρο της ασφάλειας. Εκτός δηλαδή από την ασφάλεια πληροφοριών, η ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ η τεχνολογία υπάρχει. Πολλές φορές πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι στο πώς αυτή την τεχνολογία την χρησιμοποιούμε με έναν ευέλικτο τρόπο και πιο οικονομικό. Στον χώρο της απομακρυσμένης παρακολούθησης επίσης υπάρχουν εφαρμογές για να μπορείς να συνθέτεις μία ολοκληρωμένη εικόνα από δεδομένα που υπάρχουν ήδη στο πλοίο, σε υποσυστήματα, μπορούν να μεταφέρονται ήδη με τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα που διαθέτει ένα πλοίο. Και βεβαίως στην ασφάλεια των θαλασσών, αυτό είναι πολύ γνωστό σε όλους, ότι είναι μια περιοχή και σύμφωνα με τα πρόσφατα ατυχήματα βλέπουμε πόσο κρίσιμο είναι να μπορούν να υπάρχουν τα δεδομένα και η άμεση απόκριση των αρχών, που πολλές φορές, όπως το πρόσφατο ατύχημα, δεν είναι μόνο μία χώρα που είναι μπλεγμένη, αλλά είναι δύο ή και τρεις πολλές φορές και να υπάρχει απόλυτο συντονισμός. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι η τεχνολογία υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και πιστεύω για την ναυτιλία που και αυτή ακολουθεί μία παγκόσμια ανάπτυξη, μπορούν να συνδυαστούν και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για ελληνικές εταιρείες να μπορούν να το προσαρμόσουν στις δικές μας ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.